Θα κλείσουμε με μια ξεχωριστή φυσιογνωμία στην αναβήθηση, κυριολεκτικά στην ιστορία. Έναν δικό μας άνθρωπο, θα κλείσουμε με τον κύριο Μανώλη Χαλκιαδάκη, που διδάσκει ιστορία ως ειδικό διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Στο τελευταίο μέρος αφήσαμε την Κρήτη και την αφήσαμε σκοπίμως, γιατί όπως και άλλες πτυχές, όπως είδαμε, της ιστορίας των Ελλήνων και ιδίως για τα χρόνια της Επανάστασης του 21, δεν έχει ηχηθεί άπλετο φως ή επιχειρείται μια ιδιότυπη αναθεώρησή τους. Κορονίδα τον Αβαρίνο, το ξανάπα, 2 μέρες, 7 χρόνια στράφη. Έτσι και για την Κρήτη υπάρχει μια παρεξηγημένη πολλές φορές αντίληψη και θέαση των γεγονότων. Και δεν θα πούμε τώρα τις μακραίωνες αγωνιστικές παραδόσεις, θα εντοπιστούμε στην κρίσιμη περίοδο των χρόνων της Επανάστασης, λίγο πριν και λίγο μετά. Έχει σημασία, γιατί μία από τις βασικές αφηγήσεις από τα σχολικά βιβλία ακόμη είναι ότι στην Κρήτη άργησαν κάπως. Ναι. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Χαλκιαδάκη, με αυτό ξεκινάω και μπορεί να σας φανεί και προβοκατόρικο. Αργήσαμε στην Κρήτη να καταλάβουμε ότι στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο έχουμε επανάσταση? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Είναι μια κρίσιμη ερώτηση, ένα κέριο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, γιατί νομίζω ότι ενδεχομένως να μην έχει απαντηθεί όσο θα έπρεπε. Καταρχάς, όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το αν τελικά αργήσαμε στην Κρήτη να κάνουμε επανάσταση ξεκίνησε από μια μορφή του Σπυρίδωνα Τρικούπη στο έργο του «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», στην οποία μένθεται τους κριτικούς γιατί άρχισαν να κινηθούν. Ωστόσο, η άποψη αυτή του Τρικούπη θα έλεγα ότι είναι λανθασμένη, και θα αποδείξω αμέσως μετά για ποιο λόγο είναι λανθασμένη. Το αντίθετο θα έλεγε κάποιος, ότι οι κριτικοί κινήθηκαν υπό αντίξωες συνθήκες, πολύ πιο αντίξωες από ό,τι ήταν στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα. Στην αντίθετη άποψη, αν θέλετε, για να λέμε και τις διαφορετικά αντίθετες πηγές του Τρικούπη, βρίσκεται ο Διονύσιος Κόκκινος που λέει ότι το φαινόμενο της Επανάστασης στην Κρήτη είναι μοναδικό σε όλη την ιστορία του ελληνικού αγώνα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι, ας πάμε λίγο, να πάμε λίγο προεπαναστατικά, λίγο, όχι πολύ πίσω, ναι. Έτσι μην πάμε στους μακραίωνους αγώνες, αλλά θα πει κάποιος η κριτική είναι μέσα, εγώ θα τα λέω με απλούς λαϊκούς όρους, εσείς πέστε το όπως θέλετε. Είναι μέσα στο παιχνίδι της προετοιμασίας του κόσμου για αυτό που έρχεται ως επανάσταση? Πολύ ωραία. Είναι πολύ βασικό αυτό που ρωτάτε. Γιατί υπήρχε, αν θέλετε, και ίσως ακόμα υπάρχει αντίληψη ότι πολλοί κριτικοί δεν ήταν σε αυτό το παιχνίδι μέσα. Η άποψη όμως αυτή θα έλεγα ότι δεν ευσταθεί, και θα εξηγήσω ακριβώς. Υπήρξαν αρκετοί κριτικοί που είχαν μοιηθεί στη Φιλική Εταιρεία. Πριν από χρόνια ο έμνηστος Στέργιος Μανουράς είχε δημοσιεύσει στο ένα περιοδικό, στο Προμηθέα Πυρφόρο, μία μελέτη του, στην οποία είχε μέσα τον κατάλογο των μελών της Φιλικής Εταιρείας από την Κρήτη. Σε αυτό τον κατάλογο φαίνεται ότι αρκετοί κριτικοί ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας και είχαν προετοιμάσει τον αγώνα. Ενδεικτικά, εγώ μπορώ να σας πω ότι με βάση και τον κατάλογο αυτό έχει κάνει μία αντίστοιχη μελέτη και ο Θεοχάρης Δετοράκης, αλλά και ο Φιλίμωνας γράφει γι' αυτά. Υπήρχαν κριτικοί δαιμονάκηδες που είχαν φύγει κατά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη και είχαν πάει στη Μολδοβλαχία και είχαν μοιηθεί στη Φιλική Εταιρεία. Υπήρχε ένας Ηρακλειώτης Έμπορος, ο Λαδάς, ο ίδιος ο Μητροπολίτης Κρήτης, ο Γεράσιμος Παρδάλης, θεωρείται ότι ήταν μέλος της Φιλικής, όπως και ο Επίσκοπος Ιεράς Αρτέμιος. Υπήρχαν σφακιανοί, όπως οι Ψαρουδάκηδες, οι Φασουλίδες. Πολύ σημαντικό πρόσωπο, ο Εμμανουήλ Βερνάρδος, είναι ο πρώτος επίσημος κήρυκας της Φιλικής Εταιρείας στην Κρήτη, και μάλιστα σύμφωνα με τις πηγές του 1819 είχε πάει στα Σφακιά δήθεν για να φέρει βιβλία και χρήματα για το σχολείο που υπήρχε στην Παναγία τη Θημιανή. Ουσιαστικά όμως προετοίμασε το έδαφος και κατήχησε κι άλλα μέλη στη Φιλική Εταιρεία, όπως το Μανουσογεννάκη από την Ήμπρο και άλλους Σφακιανούς. Θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλα ονόματα όπως τον Πυράκη. Υπήρξαν λοιπόν
μέλη της φιλικής εταιρείας, κριτικοί και κριτικής καταγωγής, που είχαν προετοιμάσει το έδαφος για την έκρηξη επανάστασης. Μάλιστα. Τώρα, ναι. Προχωρήστε παρακαλώ. Τώρα ως προς το ερώτημά σας, αν καθυστερήσαμε τελικά, θέλω να εξηγήσω γιατί δεν ευσταθεί αυτή η μορφή. Όχι μόνο δεν καθυστέρησαν οι κριτικοί, αλλά θεωρώ ότι υπό τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί τότε ήταν πραγματικά ευχής έργων το πώς κατάφεραν και έκαναν επανάσταση. Και θα είμαι σαφής σε αυτό που θα πω. Θα κάνω μία αναλογία με το τι υπήρχε την εποχή εκείνη στην Πελοπόννησο και τι υπήρχε στην Κρήτη. Και εσείς θα κρίνετε. Στην Πελοπόννησο υπήρχε ένας πασάς, ο Χορσίτ Πασάς, ο οποίος μετακινήθηκε με τις σχεδόν ολόκληρο Γιάννενα. Το στρατό του, για τα Γιάννενα ακριβώς, για να αντιμετωπίσει την εξήγηση του Αλή Πασά. Επομένως, όταν ξεσπάει η επανάσταση στην Πελοπόννησο, οι εκεί επαναστάτες είχαν να αντιμετωπίσουν κυρίως τις τουρκικές φρουρές και τον αντικαταστάτη του Πασά. Για να έρθουμε τώρα εδώ στην Κρήτη, να δούμε τι γίνεται. Στην Κρήτη, από την άλλη πλευρά, υπήρχαν τρεις πασάδες. Και ο πιο ισχυρός, ο Σερασκέρης θα λέγαμε, ο αρχιστράτηγος, ήταν ο πασάς του Χάνδακα. Άρα, τρεις πασάδες στην Κρήτη, ένας πασάς στην Πελοπόννησο και προσέξτε, στην Κρήτη υπήρχε ισχυρός τουρκικός στρατός. Ενώ στην Πελοπόννησο είχε μετακινηθεί και έμειναν φρουρές. Σωστό. Και άλλη μία παράμετρος. Η αναλογία πληθυσμού. Στην Πελοπόννησο τα 9 δέκατα σχεδόν του πληθυσμού ήταν χριστιανοί, ενώ στην Κρήτη δεν ήταν τόσο η μεγάλη αναλογία του χριστιανικού πληθυσμού. Υπήρχαν αρκετοί μουσουλμάνοι, χοντρικά σας λέω γύρω στο 30%, τα νούμερα δεν είναι σταθερά, αν εποχή αλλάζουν, αλλά υπήρχαν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που ήταν μουσουλμάνοι, άσχετα αν ήταν προϊόν εξισλαμισμού, υπήρχαν όμως αρκετοί μουσουλμάνοι, άρα έχουμε και την παράμετρο ότι εδώ υπήρχαν τρεις πασάδες, ενώ στην Πελοπόννησο υπήρχε ένας, εδώ υπήρχε ισχυρός τουρκικός στρατός, στην Πελοπόννησο δεν υπήρχε, εδώ υπήρχε αρκετά μεγάλος μουσουλμανικός πληθυσμός, ενώ στην Πελοπόννησο δεν υπήρχε, και μια τελευταία παράμετρο, δεν υπήρχε μεγάλος εξοπλισμός. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό, έλεγε αν το είπε ο Βασίλειος Ψηλάκης, έχω την εντύπωση ότι είναι ο Ψηλάκης, είχε πει ότι τα όπλα όταν ξεκίνησε η Επανάσταση είχαν γύρω στα 1200 όπλα. Και από αυτά τα όπλα τα 800 τα είχαν οι Σφακιανοί. Σκεφτείτε τώρα με τα υπόλοιπα 400 να κάνουν επανάσταση στην υπόλοιπη Κρήτη. Και καλά υπενθυμίζετε ότι η Κρήτη έρχεται από τα ορλοφικά που έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος δασκαλογιάννη. Έχει μια πορεία, δηλαδή πολύ πιο ζεστή από άλλες περιοχές και άλλες έχουν βεβαίως. Εδώ δεν είναι να διαγωνιστούμε, είναι να εξηγήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες γύρω από και μέσα στις οποίες ξεσπάει επαναστατικό κίνημα ομοίως με τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και στην Κρήτη. Άρα έχει να καλύψει πολύ μεγαλύτερο ντεζαβαντάζ, να το πω ελληνικά. Σε σχέση ακριβώς, με άλλες περιοχές. Όπως το λέτε. Και πολύ σωστά είπατε. Εμείς δεν κάνουμε διαγωνισμό να πούμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Απλά θέλω να εξηγήσω πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα της επανάστασης στην Κρήτη και πόσο αντίξωες συνθήκες, πολύ πιο αντίξωες από την υπηρετική Ελλάδα, βλέπουμε να γίνεται η επανάσταση. Και όχι μόνο να γίνεται, αλλά να έχει μεγάλη διάρκεια, σχεδόν μία δεκαετία. Άρα η μορφή αυτή, θα έλεγα, ότι καταραίει από αυτά μόλις που ανέφερα. Και έχετε πολύ δίκιο να λέτε ότι έχουμε μια παράδοση μετά τα ορλοφικά, έχουμε εδώ την επανάσταση του Δασκαλογιάννη, έχουμε τις σφαγές που ακολούθησαν, τη σκληρότητα των Οθωμανικών αρχών, πολύ πιο σκληρή ήταν η διοίκησή τους σε σχέση με άλλα μέρη του ελλαδικού χώρου. Κύριε Χαλκιαδάκη, συγγνώμη για διακοπή στον ερμό σας, παίζει ρόλο η θέαση που έχει η κεντρική εξουσία, η υψηλή πύλη, για το ρόλο που γεωπολιτικά επιτελεί εκείνη την περίοδο η Κρήτη για τα συμφέροντά της? Και θέλω να σταθούμε λίγο, διότι εντάξει στο Ιόνιο, εντάξει τα κάστρα στη Πελοπόννησο, αλλά η Κρήτη που δεν είναι μικρό νησί, έτσι, είναι το πέμπτο μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, επιτελεί και έναν άλλο ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε νότια μια ισχυρή δύναμη που είναι η Αίγυπτος, αλλά επιτελεί και άλλο ρόλο σε σχέση με το πώς παίζεται το παιχνίδι με τη Μαύρη Θάλασσα και τις μεγάλες χώρες. Άρα είναι φωκαρισμένη η υψηλή πύλη ότι εδώ είναι μια στρατηγική σημασία περιοχή για τα συμφέροντά της.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή η Κρήτη έχει ξεχωριστή γεωστρατηγική σημασία. Αν θα θέλαμε να δούμε, ας πούμε, γεωστρατηγικά η Πελοπόννησος ή η Κρήτη είναι πολύ πιο σημαντική για την πύλη, θα τολμούσα να πω ότι η Κρήτη είναι. Γιατί η Κρήτη είναι ουσιαστικά σε μια περιοχή, όπως είπατε, που ελέγχει ολόκληρη την νοτιοανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή βέβαια που είναι πολύ κοντά στην Αίγυπτο, όπου βρίσκεται ένας πασάς, ένας βαλής καλύτερα, που έχει αυτονομιστικές τάσεις, όπως θα δούμε μετά, ανεξαρτητοποιείται ουσιαστικά και συγκρούεται με τον Σουλτάνο. Άρα είναι κομβικός ο ρόλος της Κρήτης για τον Σουλτάνο και είναι πάρα πολύ σημαντικός. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να πω ότι ο ρόλος της Κρήτης, η οποία ονομάζεται την εποχή εκείνη ο κλής της Μεσογείου, το κλειδί της Μεσογείου δηλαδή, είναι πολύ σημαντικός όχι μόνο για τον Σουλτάνο και την Υψηλή Πύλη, αλλά είναι εξίσου σημαντικός και για τη νεοσύστατο, το υποίδρυση, με συγχωρείτε, ελληνικό κράτος στην πορεία, που τελικά δεν τα καταφέρνει, αλλά κυρίως από τις μεγάλες δυνάμεις για τη Μεγάλη Βρετανία, που εποφθαλμιά την Κρήτη από την εποχή εκείνη και για τα δικά της γεωστρατηγικά συμφέροντα. Αυτό θα είναι, αυτό θα είναι και το ομώνυμος καημός της που δεν εξελίχθηκε σε Κύπρος και η Κρήτη, ναι, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ. Ξεσπάει η Επανάσταση. Πού δεν είναι, 25 Μαρτίου, για όρους, και καλά το κάνουμε συμβολικούς, είναι 25 Μαρτίου. Βεβαίως ξέρουμε όλοι τι έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο, τι έχει συμβεί στην Καλαμάτα, τι έχει συμβεί στη Μάνη. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε 25 Μαρτίου, έχουμε συμφωνήσει ως Έλληνες ότι αυτό θα τιμούμε ως εναρκτήριο. Όμως η Επανάσταση στην Κρήτη, τι συμβαίνει εδώ το 21? Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια ένα σχόλιο σε αυτό που είπατε την 25η Μαρτίου, για να το ξεκαθαρίσουμε για λίγο. Η 25η Μαρτίου ως επέτειος, εθνική επέτειος, καθιερώνεται με διάταγμα του βασιλιά Όθωνα το 1838. Σωστό. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Υπάρχει το διάταγμα, το 38 αποφασίστηκε. Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία? Έχει να κάνει με το ότι η φιλική εταιρεία από την αρχή είχε κάποιες προτινόμενες ημερομηνίες προκειμένου να ξεσπάσει η Επανάσταση. Οι ημερομηνίες αυτές έπεφταν σε θρησκευτικές εορτές, μεγάλες εορτές, για να μην προκαλέσουν, αν θέλετε, την υπόνοια του τουρκικού, των Τούρκων, ότι γιατί συγκεντρώνεται τόσο μεγάλος κόσμος σε ένα σημείο. Άρα επέλεξαν στις προτινόμενες ημερομηνίες, ήταν 25 Μαρτίου, ήταν το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, ήταν η μέρα του Πάσχου που ήταν τότε 10 Απριλίου και εκεί είπανε τότε μία από αυτές τις μέρες θα κάνουμε την Επανάσταση, γιατί τότε μαζεύεται πολλής κόσμος στις εκκλησίες και εκεί θα μπορέσουμε στους χιλιάδες ανθρώπους να τους πούμε, να τους μιλήσουμε για την Επανάσταση. Τελικά επιλέχθηκε από τη φιλική εταιρεία από όλες τις ημερομηνίες 25 Μαρτίου. Απλά η Επανάσταση, όπως ξέρουμε, εκδηλώθηκε πολύ νωρίτερα και τα ίδια τα γεγονότα και οι εξελίξεις πρόλαβαν την ημερομηνία, αλλά έμεινε μετά στο τέλος και καθιερώθηκε με διάταγμα του βασιλιά Όθωνα. Τώρα, Κρήτη και 21. Αλλά... Ναι, καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Νομίζω ότι έπρεπε να την πω. Τώρα, στην Κρήτη, στο άκουσμα της φιλικής εταιρείας, τουλάχιστον οι πηγές λένε ότι από το Μάρτιο ήδη του 21, ο ηγούμενος της Μονής Πρέβελης, ο Μελχισεδέκ Τσουδερός, ύψωσε πρώτος στη σημαία της Επανάστασης. Τώρα, στη δυτική κυρίως Κρήτη, γιατί αυτή η δυτική Κρήτη ξεκίνησε και εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το νησί, και αυτό γιατί στην Κρήτη, δυτική Κρήτη, βοηθάει πολύ και η γεωμορφολογία του εδάφους, η μεγάλη ορεινή όγκη, η δυσπρόσιτη όγκη, δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεκινήσει από εκεί και να εδραιωθεί η Επανάσταση. Τι γίνεται λοιπόν, αν εξαιρέσουμε το Μάρτιο, δηλαδή την αντίδραση αυτή του ηγουμένου της Μονής Πρέβελης, μπορούμε να πούμε ότι από τη δική Κρήτη και ουσιαστικά από τα Σφακιά ξεκινάει. Τον Απρίλιο του 21 έχουμε μια συνέλευση των γερόντων στα αγγλικά νερά, μετά μια συγκέντρωση των προεστών της εποχής στο Λουτρό, και στη συνέχεια επικυρώνεται ουσιαστικά η καγκελαρία των Σφακίων που δημιουργείται, ένα είδος τοπικής διοίκησης, σε μια γενική συνέλευση των επαναστατών που πραγματοποιείται
Στα τέλη Μαΐου του 1821 οι πηγές δεν συμφωνούν, άλλοι λένε 27, άλλοι λένε 29 Μαΐου, και καθιερώθηκε και αυτός ο εορτασμός της επίσημης έναρξης της Χρητικής Επανάστασης, με αφορμή αυτό το γεγονός, δηλαδή στην Παναγία τη Θημιανή, τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου του 1921. Σιγά σιγά η Επανάσταση εξαπλώνεται, βέβαια, όπως σας είπα, στις ανατολικές επαρχίες. Δεν βοηθάει πάρα πολύ, ας πούμε. Δεν βοηθάει το έδαφος. Δηλαδή, στη Δυτική Κρήτη έχουμε μεγάλους ορεινούς όγκους, αλλά σε περιοχές όπως η Μεσαρά, που έχουμε πεδιάδες, εκεί τώρα δεν διευκολύνει τον αγώνα των επαναστατών. Χρειάζονται δυσπρόσιτα μέρη για να μην μπορούν να αναπτυχθούν μεγάλα τουρκικά στρατεύματα. Τα οποία παραμένουν, πρέπει να πω, ισχυρότατα στην Κρήτη καθ' όλη τη διάρκεια. Όχι μόνο παραμένουν ισχυρότατα. Και εμπλουτίζονται, λοιπόν. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά εμπλουτίζονται και με τη βοήθεια των Αιγυπτίων. Δηλαδή η τουρκική διοίκηση αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να καταστήλει την επανάσταση, και εδώ τώρα θέλω να εξηγήσω τη συμβολή της Κρήτης στον επαναστατικό αγώνα, και θα το πω αμέσως μετά, και έρχεται σε συνεννόηση με τους Αιγύπτιους και στέλνει ο Ιμπραήμ, στέλνει το γαμπρό του με ισχυρές δυνάμεις, αποβάζεται στην Κρήτη, ξέρουμε όλοι ότι καταλαμβάνει το οροπέδιο Λασιτίου ύστερα από πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φωνικότατες μάλιστα μάχες, που είναι και η αιτία ο νομός να λέγεται Λασιτίου, Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι κατά τη διάρκεια των μαχών αλλά και της παρουσίας του Αιγυπτιακού στρατού, πολλοί από τους, θα έλεγα, ντόπιους, ειδικά μικρά παιδιά, παίρνονται ως όμηροι στην Αίγυπτο, και πολλοί αλλαξοπιστούν, κάποιοι γυρίζουν. Ένα παράδειγμα κάποιου που αλλαξοπίστησε ήταν ο γιος του παπά Φραγκιά Παπαδάκη Καμπάνια από το Ψυχρό, που είναι, το γνωρίζουμε όλοι από το μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη, ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά. Αλλά θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα κάποιου που εχμαλωτίστηκε αλλά επέστρεψε και έγινε πολύ δραστήριος στα κριτικά πράγματα, ο Γεώργιος Ξενοδάκης, ο πρώτος κριτικός βουλευτής στη Βουλή των Ελλήνων, που είχε εχμαλωτιστεί κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, επέστρεψε όμως μετά και βοήθησε όσο μπορούσε την ελληνική υπόθεση. Άρα ήταν μια δύσκολη υπόθεση, η Επανάσταση εδραιώνεται, εξαπλώνεται. Βέβαια, γρήγορα την καταστέλουν οι Τούρκοι με τη βοήθεια των Αιγυπτιακών στρατευμάτων. Όμως θα πρέπει να πω κάτι. Ένα χαρακτηριστικό της Επανάστασης είναι ότι βλέπουμε να καταστέλλεται και μετά από λίγο οι επαναστάτες να ανασυντάσσονται και να αναζωπυρώνεται η Επανάσταση. Και γι' αυτό είχε πολύ μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, άρα έχει μόχλευση διαρκή που υποχρεώνει την υψηλή πύλη να διατηρεί στρατεύματα εδώ. Δεν μπορεί να τα παγκιστρώσει. Ακριβώς. Και εδώ τώρα θα έρθω να το επισημάνω, τη συμβολή της Κρήτης στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Φανταστείτε, ας πούμε, τη δεύτερη φορά στέλνουν οι Αιγύπτιοι στρατό αποτελούμενο από τον Χουσέιν Πασά με 12.000 περίπου άνδρες. Φανταστείτε τώρα όλοι αυτοί οι άνδρες μαζί με τον τουρκικό στρατό να απασχολούνται για την καταστολή της Κρητικής Επανάστασης. Και θεωρητικά, αν και στην ιστορία δεν υπάρχουν υποθέσεις, τι θα γινόταν αν δεν γινόταν επανάσταση στην Κρήτη? Όλος αυτός ο στρατός θα διοχετευόταν στην Πελοπόννησο. Καταλαβαίνετε τον αντίκτυπο στην επανάσταση στην υπηρετική Ελλάδα και πόσο σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα προσέφερε η Κρήτη με τον απασχολή ισχυρό τουρκικό και αιγυπτιακό στρατό. Έχετε δίκιο. Και για όσους μας ακούνε από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τα βορειότερα, μόνο αν έρθουν στην Κίσαμο στο Καστέλι και πάρουν το πλοίο για να περάσουν νότιο Πελοπόννησο, θα καταλάβουν πόσο κοντά είναι τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι μακριά καθόλου. Ακριβώς, για την διεκπαιρέωση. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, αν σας ρωτούσε κάποιος σε αυτά τα χρόνια, που είναι 7-8 χρόνια, και βεβαίως η Κρήτη μετά συνεχίζει τους αγώνες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως. Έτσι, ακαταπαύστος. Συνεχίζει μικρές μέχρι την τελική ένωση το 1913. Σε όλο αυτό όμως, το κυρίως διάστημα που το ορίζουμε ως επανάσταση του 1921, ποιες μάχες θεωρείτε καθοριστική σημασία στο νησί? Ναι, τώρα θα μου πείτε όλες. Ναι, αλλά ποιες θεωρείτε σταθμό εσείς?
Προφανώς μία είναι οι σφαγές στο οροπέδιο, έτσι. Οι σφαγές στο οροπέδιο είναι ένα γεγονός, δηλαδή, που θα πρέπει να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε. Σημαντικές μάχες έγιναν, δεν έγιναν μία και δύο, αρκετές μάχες, ας πούμε, έγιναν στην περιοχή των Χανίων, στους Λάκους, όπου είχαν επαναστάτες αρχικά τουλάχιστον επιτυχίες. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι όταν κάποια στιγμή οι τουρκικές δυνάμεις εισβάλλουν στην περιοχή των Σφακίων, που εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν για τους επαναστάτες. Άλλες μάχες έγιναν στη Μεσαρά, ας πούμε, όπου διακρίνεται ο Κορμούλης, ο Κόρακας, και στο Τιμπάκι ακόμα, που αντιμετωπίζονται οι Τούρκοι, οι τουρκικές δυνάμεις. Δεν θα μπορούσα, δηλαδή, να ξεχωρίσω. Θεωρώ ότι λίγο πολύ υπήρξαν αρκετές μάχες σε όλο το νησί, που ήταν η κάθε μία σημαντική για τη δεδομένη στιγμή και το συγκεκριμένο χώρο. Δεν θα ήθελα, δηλαδή, να θεωρήσω ότι μία μάχη είναι η μάχη που ουσιαστικά, θα λέγαμε, έκρινε τις εξελίξεις. Δεν έκρινε μία μάχη τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις τις έκρινε η συνεχής δυναμική των χριστιανών Κρητών, αλλά δυστυχώς και οι μεγάλες δυνάμεις που άλλα αποφάσισαν παρά στους συνεχείς αγώνες. Λέει εδώ ο φίλος ο Αντρέας, είμαι 20 χρονών, σας ακούω, λέει, και ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλκιαδάκη, γιατί για την πατρίδα μας την Κρήτη λίγα μαθαίνουμε. Για το 21, τι εννοούσατε, λέει, και οι δύο, όταν είπατε ότι οι φωνικές μάχες και ό,τι έγινε στο οροπέδιο έδωσε το όνομα σε όλο τον ομό? Εννοούμε ότι μέχρι τότε δεν υπήρχαν βέβαια νομοί, αλλά δεν ήταν η περιοχή, δεν λεγόταν η περιοχή ο νομός Λασιθίου. Ναι, ισχύει. Έτσι, αυτό. Ήταν θέμα κυρίως σιτίας ευρύτερης περιοχής. Ακριβώς. Ξέρετε, να πούμε ότι εκείνη την εποχή η νομή της Κρήτης ήταν 5. Δηλαδή, ουσιαστικά ο σημερινός νομός Λασιθίου, που ουσιαστικά η σιτία ήταν, αποκαλούταν λίγο διαφορετικά, τα ονόματα δεν είναι πάντα σταθερά. Σωστά. Υπήρχε του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, των Χανίων και των Σφακίων. Τα Σφακιά αποτελούσαν ξεχωριστό νομό. Και φυσικά τα όρια τους δεν είναι πάντα σταθερά, αλλάζουν από εποχή σε εποχή, αλλά αλλάζουν. Ναι. Σίγουρα, ξέρετε, πολλά πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας έχουν αναγωγές στην ιστορία εκείνης της εποχής, και που μπορεί εμείς να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά μια προσεκτική μελέτη της ιστορίας θα το αποκαλύψει. Αυτό που ήθελα, επειδή, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, να αναφέρω, επειδή αναφερθήκατε τώρα στις μάχες, αν θα θέλαμε να κάνουμε έτσι μια σύντομη περιοδολόγηση της Επανάστασης, να πω ότι από το 21 μέχρι το 24 είναι μια πολύ μεγάλη περίοδο σημαντική, που γίνεται, έχουμε πρώτες επιτυχίες των επαναστατών, μετά καταστολή, μετά νέες επιτυχίες, μετά το 24 ουσιαστικά θεωρούν οι Τούρκοι ότι έχουν λήξει με την Επανάσταση, όμως τα πράγματα δεν φαίνονται έτσι ότι είναι αληθινά, αναζωπηρώνονται, και το 25 με συγχωρείτε, μέχρι το 28 έχουμε μια νέα περίοδο της Επανάστασης, είναι η περίοδος της Γραμπούσας, όπως ονομάζεται, από την κατάληψη του ομώνυμου νησιού και φρουρίου και της περιοχής της Κισάμου, και τέλος η τελευταία περίοδος της Επανάστασης που μιλάμε είναι από το 1928 μέχρι περίπου μέχρι το 1830, θα έλεγα εγώ, όταν πια η Κρήτη, με βάση το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου, τίθεται έξω από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, οι χριστιανοί Κρήτες απογοητεύονται. Και τότε το Κρητικό Συμβούλιο συντάσσει αυτή την περίφημη δραματική προκήρυξη προς τους Έλληνες, το περίφημο Question Cretois, το κρητικό ζήτημα που απασχόλησε για περίπου ένα αιώνα την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως τμήμα του γνωστού ανατολικού ζητήματος, και λύνεται με την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 1913, ύστερα από πολλούς αγώνες και πολλές επαναστάσεις κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η αλήθεια είναι ότι το 1830 επικυρώνεται ότι η Επανάσταση έχει ανολοκλήρωτα εδαφικά, γεωγραφικά, πάρα πολλά σημεία. Είναι το ελάχιστο που παίρνει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ακόμη και στα βόρεια σύνορά του και στον νησιωτικό χώρο και την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Κύριε Χαλκιαδάκη, το ερώτημα είναι, η Κρήτη έχει εκπροσώπηση στις πρώτες κινήσεις ζήμωσης πολιτικής αυτοδιάθεσης του έθνους των Ελλήνων, τις περίφημες εθνοσυνελεύσεις? Είναι ένα άλλο ερώτημα.
Βεβαίως και έχει εκπροσώπηση. Άλλος ένας μύθος που πρέπει να καταρρευθεί. Λένε πολλοί ότι οι κριτικοί δεν συμμετέχουν στις εθνοσυνελεύσεις και αυτό το λένε γιατί, για παράδειγμα, στην εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου δεν υπάρχουν αντιπρόσωποι από το νησί της Κρήτης, την Επίδαυρο. Υπάρχουν αντιπρόσωποι από τα νησιά, αλλά είναι από το Ίδρα, Σπέτσες, Ψαρά και την Κάσο. Από αυτά τα νησιά. Είναι επιλεγμένοι δηλαδή στην πρώτη εθνοσυνέλευση. Στην επόμενη όμως εθνοσυνέλευση, δηλαδή την εθνοσυνέλευση του Άστρους, υπάρχουν πληρεξούσιοι, μάλιστα έχουν το χαρακτηριστικό, τη χαρακτηριστική ονομασία παραστάτε και πληρεξούσιοι της πατρίδος, έτσι ονομάζονται, κριτικοί, όπως ο Ζαχαρίας Πρακτικίδης, ο Μανουήλ Αντωνιάδης, ο Χατζιαναγνώσης Παυλάκης και άλλοι που συμμετέχουν στην εθνοσυνέλευση του 1923 στο Άστρος. 1823, πολύ σημαντικό, ναι, ναι. Στην τρίτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, πρόεδρος της Βουλής γίνεται ο Νικόλαος Ρενιέρης, που είναι φιλικός, είναι πληρεξούσιος Κισάμου, και γίνεται πρόεδρος της Βουλής ύστερα από πρόταση μάλιστα του Κολοκοτρώνη. Και τέλος, στην εθνοσυνέλευση του Άργους του 1829, εγώ τουλάχιστον έχω εντοπίσει πάνω από 10 ονόματα πληρεξουσίων κριτικών που συμμετέχουν στην Εθνική Εθνοσυνέλευση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύουν αυτή η παραπληροφόρηση που υπάρχει, δεν ισχύει. Ο φίλος ο Κώστας λέει εδώ, πείτε στον κύριο Χαλκιαδάκη να μην ξεχνά τους Αρμένους των Χανίων, ποτέ να μην τους ξεχνά, λέει. Τώρα ναι, δεν ξέρω το γνωρίζω και γνωρίζω και τη συμβολή των Αρμένων στο Χανίων, στο όλο εγχείρημα την εποχή εκείνη, που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Γενικώς η δυτική Κρήτη και η περιοχή των Χανίων βοήθησε πολύ και η γεωμορφολογία του εδάφους, συνέβαλε τα μέγιστα στην Επανάσταση και επαναλαμβάνω γιατί οι ορεινοί όγκοι προσέφεραν αυτό ακριβώς το καταφύγιο για τους επαναστάτες που μπορούσαν να δράσουν με μορφές κλεφτοπολέμου, κάτι που οι παιδινές περιοχές όπως η Μεσαρά δεν το προσφέραν και δεν διευκόλυναν τους επαναστάτες. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος και έχετε και άλλες υποχρεώσεις, θέλω στην κατακλείδα, κύριε Χαλκιαδάκη, να σας ρωτήσω, γιατί είναι 200 χρόνια από την Επανάσταση των Ελλήνων, από το ένα άκρο στο άλλο, ασχέτως των καταλήξεων που είπαμε και γεωγραφικά και διοικητικά για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, αυτό που αισθάνονται σήμερα ως Ελλάδα οι περισσότεροι δεν έχει καμία σχέση με το κράτος του 1830. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως αυτό ακριβώς το ανολοκλήρωτο, γιατί πάει εκ παραλλήλου η κατάσταση στην Κρήτη και με πολύ εύστοχο και αναλυτικό τρόπο εξηγήσατε ποιες είναι οι ιδιομορφίες εδώ και τα δυσβάστακτα. Αυτό λοιπόν το ανολοκλήρωτο, μήπως το κουβαλάει η Κρήτη μέχρι και που ενσωματώνεται στον εθνικό κορμό και γι' αυτό χρησιμοποιείται. Είναι μια πορεία αυτή, αν θέλετε, ιστορικά. Και ως μπροσταροκριός μετά από τον Βενιζέλο στην απελευθέρωση των άλλων εδαφών της Ελλάδας, κατά βάση ο κριτικός πολεμιστής. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Πραγματικά και αυτό βέβαια σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά πολύ πολύ σύντομα θα πω. Έχετε δίκιο σε αυτή την ανάλυση που κάνετε. Δηλαδή οι κριτικοί πάντα θεωρούσαν ότι... Είναι και πιο έτοιμο πόλεμοι, αυτό προσπαθώ να αυτό πω. Είναι διαρκώς σε μάχες, έτσι. Αυτό ισχύει, δηλαδή προσέξτε, η κριτική για παράδειγμα, πολύ πριν ενωθεί η Κρήτη με την Ελλάδα, συμμετέχουν σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Σωστό. Δηλαδή σε πολέμους, σε μάχες, βλέπουμε να στέλνουν εθελοντές και ακόμα και στη Μακεδονία. Ναι, ναι. Βλέπουμε δηλαδή πάρα πολλοί Κρήτες εθελοντές. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των εθελοντών, των εθελοντικών σωμάτων στην περιοχή της Μακεδονίας είναι Κρήτες. Δηλαδή αυτό το αίσθημα, αν θέλετε, του καθήκοντος απέναντι σε ένα ελληνικό κράτος που μπορεί ακόμα να μην έχουμε ενωθεί με αυτό, αλλά είμαστε μαζί του, το παρατηρώ και είναι πραγματικά άξιο περαιτέρω μελέτης, γιατί οι κριτικοί συμμετέχουν κατά τη διάρκεια του 19ου αλλά και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα σε όλες αυτές τις εθνικές προσπάθειες. Και μάλιστα πραγματικά μου δίνει και εμένα την εντύπωση ότι τον 20ο αιώνα σαν να προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Και γι' αυτό τους βλέπουμε να είναι παντού και να πρωτοστατούν και στην πολιτική ζωή, στις στρατιωτικές υποθέσεις, να θέλουν να δείξουν το παρόν ότι εδώ είμαστε κι εμείς. Αργήσαμε να ενωθούμε, αλλά είμαστε κι εμείς εδώ. Και τελευταίο μου ερώτημα. Ξέρετε, την κουβέντα δεν θα πάω στον ελλαδικό χώρο που έχει ξεσπάσει για το ρόλο της Εκκλησίας, ιδίως στα ανώτατα της κλιμάκια, επειδή η Κρήτη
συνεχίζει ακόμη και σήμερα. Είναι ένα αμιγώς πατριαρχικό έδαφος εκκλησιαστικά. Ναι. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε στην Κρήτη σε σχέση με την Εκκλησία την περίοδο του 21? Κοιτάξτε, το Πατριαρχείο, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι προϋπήρχε του Οθωμανικού κράτους, αλλά όταν δημιουργείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι πια θεσμός του Οθωμανικού κράτους. Ο Πατριάρχης, ως αρχηγός του Ρουμιλέτ, ο Ρουμιλέτ Πασί, έχει αξιώματα και μεγάλα προνόμια και εξουσίες. Τα προνόμια όμως είναι ανακλητά. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρει πίσω. Παίρνει λοιπόν η Εκκλησία εξουσία από τον Σουλτάνο, αλλά έχει υποχρεώσεις. Μία υποχρέωσή της είναι να κρατάει το λαό σε ησυχία και να φροντίζει για τη συλλογή των φόρων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν ξεσπάει μία επανάσταση, ο Σουλτάνος περιμένει από τον Πατριάρχη και ο Πασάς περιμένει από τον κατατόπους επίσκοπο να καταδικάσει την κίνηση αυτή. Και οι περισσότεροι την καταδικάζουν. Όμως ο λαός, ο οποίος μπορεί να μην είναι μορφωμένος αλλά έχει αντιληπτική ικανότητα, καταλαβαίνει ότι εντάξει, θα μας καταδικάσει ο επίσκοπος γιατί τον πιέζει ο Πασάς. Θα μας καταδικάσει ο Πατριάρχης γιατί τον πιέζει ο Σουλτάνος. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων του αυτή η καταδίκη. Και επειδή ερχόμαστε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, να πούμε ότι όταν ξεσπάει η Επανάσταση, στο πλαίσιο του γνωστού μεγάλου Αρμπεντέ, δηλαδή μεγάλη σφαγή που έγινε στο Ηράκλειο τον Ιούνιο του 1821, οι Τούρκοι έσφαξαν τον Μητροπολίτη Γεράσιμο Παρδάλη, τους επισκόπους Κνωσού Νεόφυτο, τον Χερονίσου Ιωακήμ, τον Σιτία Ζαχαρία, τον Λάμπης και Σφακίων Ιερόθεο και ένα τιτουλάριο επίσκοπο, τον Διοπόλιος Καλλίνικο. Και μάλιστα, αν πάει κάποιος στον προθάλαμο του Αγίου Μινά, θα δει τα ονόματά τους σε επιτύχεια επιγραφή. Βέβαια, από τα ονόματά τους παρατήρησε ότι λείπει το όνομα του τιτουλάριου επισκόπου Διοπόλεως Καλλινίκου και ίσως θα πρέπει να προσθεθεί. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά, κύριε Χαλκιαδάκη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Καθόλου, ήταν εξαιρετική συμβολή σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολύ.